Οι Τσετσένοι αντάρτες εγκατέλειψαν την πόλη και μεταφέρθηκαν πλέον στα βουνά. Ο πόλεμος συνεχίζεται τώρα με επιθέσεις δολιοφθοράς από Τσετσένους κομμάντος. Οι Ρώσοι, νικητές πλέον, μαζεύουν τώρα τους νεκρούς τους από τα ερείπια. 900 νεκροί Ρώσοι στρατιώτες μεταφέρθηκαν από την Τσετσενία στο στρατιωτικό νοσοκομείο της πόλης Ροστόβ-ον-Δον στη Νότια Ρωσία. 8 εβδομάδες κράτησαν οι ρωσικές επιχειρήσεις Τσετσενία. Σκοτώθηκαν πάνω από 5.000 Ρώσοι στρατιώτες και 25.000 Τσετσένοι, άμαχοι και αντάρτες. Οι συγκρούσεις στη Τσετσενία κυριάρχησαν στις χθεσινές συνομιλίες του Αμερικανού Προέδρου Μπιλ Κλίντον με τον Γερμανό καγκελάριο Χέλμουντ Κόλ στην Ουάσιγκτον. I have confidence in President Yeltsin. Every time he has given me his word, he has done what he said he would do. Η κατάσταση στην Τσετσενία συζητήθηκε κατά την σημερινή σύνοδο της κοινοπολιτείας στην Αλμάτα, δίχως όμως να ληφθεί καμία απόφαση. Οι μάσκες έπεσαν και το αληθινό πρόσωπο του μυστηριώδους ηγέτη της εξέγερσης των Ζαπατίστα στην επαρχία Τσιάπας του Μεξικού αποκαλύφθηκε από τις αρχές της χώρας. Όμως η αποκάλυψη του ονόματος και η διαταγή για την σύλληψη του γνωστού ως κομμαντάντε Μάρκος φέρνει πιο κοντά τον κίνδυνο μιας νέας ενόπλης αναμέτρησης. Το ένιγμα λύθηκε. Η ταυτότητα ενός ζωντανού θρύλου που θεωρείται ο διάδοχος του Εμιλιάνο Ζαπάτα και του Πάντσο Βίλα αποκαλύφθηκε από τις αρχές του Μεξικού. Το πραγματικό όνομα του μυστηριώδου ηγέτη των Ζαπατίστας, γνωστού ως Κομαντάντε Μάρκος, είναι Ραφαέλ Σεμπαστιάν Γκιγέν Βισέντε. Κατάγεται από την πόλη Ταμπίκο και προέρχεται από μεσοαστική οικογένεια. Είναι απόφυτος του Κολεγίου των Ιησουητών και σπούδασε κοινωνιολογία και φιλοσοφία στο Μεξικό και το Παρίσι. Η προσωπικότητα και το σθένος με το οποίο υπερασπιζόταν τα δίκαια του πληθυσμού των Ινδιάνων στην επαρχία Τσιάπας τροφοδότησε επί μήνες τους σκητσογράφους των εφημερίδων, ενώ ο μύθος του έδωσε υλικό σε δεκάδες βιβλία. Και ενώ για την ένοπλη δράση του κυνηγήθηκε από την κεντρική κυβέρνηση, ο τοπικός πληθυσμός τον λάτρεψε καθώς μέσα από το πρόσωπο και την ιδεολογία του αναβίωνε η αριστερά. Πολλοί τον χαρακτήρισαν ως τον Τσε του τέλους του αιώνα, ενώ ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του ήταν οι γεμάτες χιούμορ ανακοινώσεις που εξέδιδε, οι οποίες αποκάλυπταν την τέλεια γνώση της πολιτικής ζωής του Μεξικού. Κι όμως υπάρχουν και καλές ειδήσεις. Μια πανελλήνια από το Βελιγράδι. Η ελληνική κυβέρνηση τέλος διέψευσε κατηγορηματικά ισχυρισμούς του Υπουργού και Εμπίστου του Γλυγκόροφ Λιούμπο Πετρουσκόφσκι, που μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων περί ελληνικού αιτήματος για έναρξη μυστικών επαφών μεταξύ Αθηνών και Σκοπίων. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με τις αθλητικές μας ειδήσεις. Στους δικαστές. Όπως είπε όμως, υπήρξαν και δικαστές που τίμησαν τη δικαιοσύνη. Ανέφερε δύο παραδείγματα, τον αρεοπαγίτη Αντώνιο Φλόρο και τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Κουβελάκη. Για τα κυκλώματα στον χώρο των φυλακών, είπε. Θα συνεχίσουμε με την ίδια αυστηρότητα, αγαπητές συνάδελφε, να αντιμετωπίζουμε τα όποια κυκλώματα και τους όποιους ενισχυτές αυτών των κυκλωμάτων είναι διακλαδωμένοι εις τον κόσμο των φυλακών. Από την πλευρά του πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, αποχαιρετώντας τους ανθρώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τόνισε. Μια ομάδα ανθρώπων με πολιτική υπευθυνότητα, με γνώση αλλά και με ενθουσιασμό και αυταπάρνηση, ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια στον ευαίσθητο χώρο της δικαιοσύνης. Στάση αναμονή στηρεί η γαλλική προεδρία μετά τις αντιρρήσεις της Αθήνας στην καταρχήν συμφωνία των Βρυξελών για την Κύπρο και την Τουρκία. Η επιστολή του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου με τις ελληνικές θέσεις εστάλει σήμερα στους 14 ομολόγους του της Ένωσης. Εξαιρετικά έντονη κατά των ενστάσεων της Αθήνας ήταν η αντίδραση της Βόνης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης επανέλαβε ότι η απόφαση της κυβέρνησης ήταν ομόφωνη και δήλωσε έτοιμος να συνεχίσει τη μάχη στο ευρωπαϊκό πεδίο. Τη λύπη της εξέφρασε η γαλλική προεδρία για την αρνητική τοποθέτηση της ελληνικής κυβέρνησης στην καταρχήν συμφωνία των Βρυξελών, αλλά και την ελπίδα ότι θα διευθετηθούν οι διαφορές έως τις 6 Μαρτίου, ημερομηνία σύγκλησης του Συμβουλίου Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για την υπογραφή της Θεσσαλονικής Ένωσης. Στις Βρυξέλλες, η Κομισιόν αποφεύγει να σχολιάσει τη χθεσινή απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, έως ότου μελετηθεί η επιστολή του Ανδρέα Παπανδρέου από τους ομολόγους του. Ακούμε τον Κώστα Κέικη. Η μεταφορά του προβλήματος στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνει τους παράγοντες της Επιτροπής να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις δηλώσεις τους, αναμένοντας πρώτα κάποια ουσιαστική τοποθέτηση της γαλλικής προεδρίας και των κυβερνήσεων των εταίρων. Πάντως, κοινοτικοί κύκλοι εξέφραζαν σήμερα τη λύπη τους για την εξέλιξη που λαμβάνει το θέμα της Κύπρου και της Τουρκίας, ενώ παράλληλα υποστήριζαν ότι το Συμβούλιο Υπουργών πολύ δύσκολα θα μετακινηθεί από το σχέδιο της απόφασης που έλαβε την περασμένη Δευτέρα. Στη Βόνη, ο κ. Στίνκελ αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας τις ελληνικές αντιρρήσεις ως νέο τελεσίγραφο που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Ακούμε τον Νίκο Χιλά. Η Βόνη εξετάζει το ενδεχόμενο. Η διακυβερνητική διάσκεψη που σύμφωνα με τις συμφωνίες του Μάστριχτ πρέπει να γίνει εντός του 96 να επεκταθεί και στο 97. Και κάτι τέτοιο θα προκαλούσε αυτόματα μετάθεση της έναξης της διαδικασίας ένταξης.
Προς το παρόν πάντως όλα εξαρτώνται από την επιστολή του κυρίου Παπανδρέου στους Ευρωπαίους ομολόγους του, που σίγουρα θα κατευνάσει τα πνεύματα και δεν πρόκειται να προκαλέσει εκρήξεις οργής σαν τη χθεσινή του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών Κλάους Κίνκελ. Δίνεται με τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα η μάχη για να βγει το Κυπριακό από την καταδίκη του εγκαλισμού της τουρκικής βούλησης. Η Λευκωσία συμμερίζεται απολύτως τη στάση της Αθήνας. Ακούμε τον Κώστα Γενάρη. Η Κύπρος θα διαδραματίσει το ρόλο της σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση για βελτίωση της καταρχήν συμφωνίας των Βρυξελών. Αυτό δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Κλειδίδης, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να λεχθεί δημόσια ο τρόπος με τον οποίο θα συμβάλει η Κύπρος στις προσπάθειες αυτές. Ο πρόεδρος Κλειδίδης επανέλαβε ότι η συμφωνία των Βρυξελών αποτελεί ένα καλό βήμα προς τα εμπρός, αλλά δεν είναι το τελευταίο βήμα. Χαίρομαι γιατί διαπιστώνω ότι η χθεσινή κυβερνητική απόφαση βρήκε, έστω και με ένα ύφος αντιδικίας, κατά βάθος και κατ' ουσίαν την σύμφωνη γνώμη των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η Κροατία ανακοίνωσε απόψε ότι θα προτιμούσε να περιπολούν στα σύνορά της στρατιώτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, όταν οι κυανόκρανοι του ΟΗΕ εγκαταλείψουν τη χώρα. Το Ζάγκρεπ ζήτησε να φύγουν από την Κροατία οι δυνάμεις του ΟΗΕ, επειδή πιστεύει ότι η παραμονή τους εξυπηρέτησε τα συμφέροντα των Σέρβων της Κροατίας. Η Κροατία ματέωσε τη συνέχιση της παραμονής στο εδαφός της 12.000 κυανόκρονων του ΟΗΕ μετά τις 31 Μαρτίου και τους ζήτησε να έχουν φύγει σε 3 μήνες. Το Ζάγκρεπ λέει ότι στο μόνο που βοήθησε η τριετής παραμονή τους στα σύνορα ήταν να ενισχυθεί η θέση των Σέρβων της Κροατίας στην περιοχή της Κράινας, που καταλαμβάνει το 1 τρίτο του συνολικού κροατικού εδάφους. Μικρότερες δυνάμεις του ΝΑΤΟ με την ευελιξία τους θα είναι πιο αποτελεσματικές από τις μεγάλες δυνάμεις του ΟΗΕ, πιστεύουν στην Κροατία. Ο Κροάτης πρόεδρος Φράνιο Τούτσμαν είπε πως το ΝΑΤΟ καταρτίζει ήδη σχέδια για να εξασφαλίσει την αποχώρηση των στρατιωτών του ΟΗΕ. Κροατικές πηγές ανέφεραν ότι το Ζάγκρεπ βασίζεται στο Σέρβο πρόεδρο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, ο οποίος μπορεί να ασκήσει πίεση στους Σέρβους της Κροατίας να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με το Ζάγκρεπ, ώστε να χαλαρώσουν ακόμα περισσότερο και οι κυρώσεις του ΟΗΕ εναντίον του Βελιγραδίου. Στη Βοσνία νέες συγκρούσεις έσπασαν στο θύλακο του Μπίχατς, όπου οι σερβικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει ευρεία επίθεση. Πάντως, όπως μεταδίδουν ξένα πρακτορία ειδήσεων, θετικό στοιχείο ήταν ότι ο ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράντοβαν Κάρατζιτς, δήλωσε πως έφτασε η ώρα να σταματήσει ο πόλεμος και είναι έτοιμος να συζητήσει με στελέχη της μουσουλμανικής κυβέρνησης. Δεν υπάρχει θέμα αλλαγής στάσης του Βελιγραδίου Σλαβ Γιοβάνοβιτς μετά τη συνάντησή του με τον Έλληνα ομολογό του Κάρολο Παπούλια. Στην εφόλιστη συζήτησή τους, που κράτησε 3 ώρες, οι δύο άνδρες εξέτασαν τη γενικότερη κατάσταση στην πρώην Ιουγκοσλαβία και την προοπτική νέας συμφωνίας για τη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπως επιδιώκει η σερβική ηγεσία. Η συνάντηση των κυρίων Παπούλια και Γιοβάνοβιτς κρίθηκε αναγκαία και επιβεβλημένη μετά την διαφαινόμενη αλλαγή στάσης της Νέας Ιουγκοσλαβίας και τις πληροφορίες για επικείμενη σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Βελιγραδίου και Σκοπίων. Κίνηση που, όπως ερμηνεύουν πολιτικοί παρατηρητές, εντάσσεται στο γενικότερο άνοιγμα που επιχειρεί ο Σλόμποντα Μιλόσεβιτς εν ώψη μάλιστα της πλήρους άρσης του εμπάρκου που έχει επιβληθεί στη Νέα Ιουγκοσλαβία. Το πρόβλημα των Σκοπίων ήταν στο κέντρο των συνομιλιών, θέση του Βελιγραδίου που γνωρίζετε, ότι δεν θα υπάρξει κάποια πρόοδος εφόσον δεν υπάρξει πρόοδος μεταξύ Ελλάδος και της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Κατηγορηματικός διέψευσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών των Σκοπίων περί δήθεν προτάσεων της ελληνικής κυβέρνησης προς τα Σκόπια για μυστική συνάντηση των δύο πλευρών στην Αθήνα πριν από τη δίκη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ο Σκοπιανός Υπουργός Εσωτερικών Λιουμπομίρ Φερτσκόφσκι ισχυρίστηκε ότι την πρόταση αυτή μετέφεραν στα Σκόπια Έλληνες απεσταλμένοι που πήγαν εκεί στα τέλη Ιανουαρίου προφασιζόμενη αστυνομική υπόθεση. Σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων υποστήριξε συγκεκριμένα ότι η κυβέρνησή του απέρριψε πρόταση της Ελλάδας να γίνει μυστική συνάντηση των δύο πλευρών στην Αθήνα πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης των ελληνικών αντιμέτρων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, προκειμένου να εξεταστούν τεχνικά θέματα όπως οι βίζες και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες. Όλα αυτά είναι μάλλον στον χώρο της φαντασίας του κυρίου Φερσκόφσκι. Δεν έγινε καμία παρόμοια πρόταση, δεν υπήρχε ποτέ παρόμοια πρόθεση και δεν υπήρχε και λόγος. Εμείς αναμένουμε την έκβαση των διαβουλεύσεων υπό τον κύριο Σάιρους Βάνς. Ο κύριος Βάνς έχει διαπιστώσει ήδη η σώμαση την αδιαλαξία της κυβέρνησης των Σκοπίων και εν πάση περιπτώσει τα υπόλοιπα, τα ειδικότερα στοιχεία αυτού του σεναρίου νομίζω ότι το υπονομεύουν εξ αρχής και εξ ορισμού.
Ευχαριστήριο μήνυμα έστειλε στον Ναύαρχο Λιμπέρι ο αρχηγός του τουρκικού γενικού επιτελείου στρατηγός Καράνταγη για τη διάσωση του πιλότου του τουρκικού F-16, το οποίο κατέπεσε στα ανοιχτά της Ρόδου. Ο Τούρκος Ναύαρχος ευχαριστεί για τη φιλική συνεργασία που επιδείχθηκε κατά το ατύχημα και εκφράζει την ελπίδα για περισσότερη συνεργασία στο μέλλον σε καλύτερες συνθήκες. Ευχαριστήριο μήνυμα έστειλε και ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης. Που γραφείου είστε στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, αλίμονο, αν δεν είστε εσείς, του κύριου πληροφορείο. Έτσι δεν είναι. Έχετε μια πολύ έτσι, γενική αντίληψη περί πηγής πληροφοριών. Εδώ είναι, τα θέματα είναι. Επαγγελματική καθαρά, αντίληψη. Πολιτικά, θεσμικά, διαδικαστικά. Μάλιστα. Υπάρχουν θέματα πολύ σοβαρά για να τα αντιμετωπίσουμε με τον τρόπο που τα αντιμετώπισε προηγούμενο ο κ. Καραμαλής. Μάλιστα. Σήμερα, κύριε Σκανδαλή, είχατε μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, κράτησε μια μισή ώρα και βγαίνοντας από το Μαξίμου, είπατε, έχω εδώ την απομακρυντοφωνημένη δήλωσή σας, ότι δεν υπάρχει σε κανένα κυβερνητικό ή κομματικό επίπεδο συζήτηση για εκλογικό νόμο. Αυτό σημαίνει ότι είστε πεπισμένος ότι θα βγάλει αυτή η Βουλή πρόεδρο και δεν πάμε για εκλογές? Καταρχήν, είμαι σαφώς πιο αισιόδοξος ότι η Βουλή αυτή θα βγάλει πρόεδρο και πρέπει να το πω καθαρά. Το δεύτερο όμως πρέπει να πω είναι ότι. Ακόμα και σε ενδεχόμενο που είναι απευκταίο πρόωρων εκλογών, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αλλάξει εκλογικός νόμος. Μάλιστα. Στην αρχή του δελτίου μας μεταδώσαμε μια πληροφορία ότι κορυφαίος στέλεχος του Πασόκ είπε ότι κατά 99% το Πασόκ επιλέγει Στεφανόπουλο. Μια πληροφορία που διασταυρώθηκε και από άλλο κορυφαίο στέλεχος λίγο αργότερα. Και εσείς, κύριε Σκανδαλίδη, είστε κορυφαίος στέλεχος του Πασόκ. Τι λέτε? Εγώ δεν μπορώ να στηριχτώ σε πληροφορίες. Εγώ εκείνο που πρέπει να πω ξεκάθαρα είναι ότι έγιναν υποδειγματικές διαδικασίες. Αυτή τη στιγμή πρόκειται να συνεδριάσει το εκτελεστικό γραφείο την Τετάρτη και να πάρει την οριστική απόφαση του ΠΑΣΟΚ για την δική του πρόταση, επαναλαμβάνω, για την δική του πρόταση για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρόταση που περιέγραψε πολιτικά με σαφήνεια ο Πρωθυπουργός στην αρχική συνεδρίαση με το εκτελεστικό γραφείο για τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα πηγαίναμε σε ένα πρόσωπο ευρύτατης αποδοχής. Θα είναι Κωστής Στεφανόπουλος αυτός, κύριε Σκανδαλίδη? Δεν το γνωρίζω, εκείνο που γνωρίζω. Εάν δεν είναι όμως, υπάρχει δήλωσή του σήμερα που λέει ότι δεν θα δεχθεί. Άρα τι θα πάμε, τσαλδάρι ή εκλογές? Ακούστε, νομίζω ότι όπως έχει δικαίωμα ο κύριος Καραμαλής ή ο κύριος Στεφανόπουλος, εκπρόσωπος πολιτικής άνοιξης, να παρουσιάσουν τις δικές τους προτάσεις, και ο κύριος Κωστής Στεφανόπουλος σε ό,τι τον αφορά τη δική του εντύπωση, πρόταση για τον εαυτό του, και το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι πρέπει να αφαιθεί ελεύθερο να υποστηρίξει τη δική του πρόταση. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Σκανδαλίδη. Το ΠΑΣΟΚ θα έχει τον ίδιο υποψήφιο και στις ψηφοφορίες? Αυτό είναι θέμα της απόφασης της Τετάρτης. Εμείς θέλω να τονίσω όμως κάτι που παραλήφθηκε από τους προηγούμενους συνομιλητές σας, ότι εμείς διάλογο θέλαμε από την αρχή, όχι εν κρυπτό και απαραβίστο, θέλαμε διάλογο ανοιχτό, δημόσιο, αλλά με τα κόμματα, κάτω από τη λογική ότι δεν χρειάζονται εκλογές για τον τόπο. Και θέλω να πω εδώ, επειδή συνεχώς επικαλούνται από τη Νέα Δημοκρατία το θέμα των εκλογών και της καταστροφικής κυβέρνησης, ότι οι κοινωνικοί φορείς του τόπου, ο ίδιος ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών, δεν μιλάω μόνο για τη ΓΕΣΕ και τους άλλους φορείς, αλλά και τα ευρωπαϊκά όργανα, θεωρούν πολύ θετική την πορεία της οικονομίας και της εξέλιξης του τόπου, και μόνο ο κύριος Σέβερ τη βλέπει καταστροφική. Γιατί λοιπόν θα έπρεπε να πάμε σε εκλογές που, εν πάση περιπτώσει, αν πάμε, πιστεύω θα τις κερδίσει το ΠΑΣΟ. Αλλά ελπίζω να μην πάμε. Μάλιστα. Κύριε Σκανδαλή και Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που καταθέσατε την άποψή σας στα νέα του Αντένα 8.30. Καλή σας νύχτα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή νύχτα. Και να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Ταρακουνήθηκε το μεσημέρι Θεσσαλονίκη. Ο σεισμός 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ είχε επίκεντρο τη Νέα Μεσημβρία, 20 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημίες. Ενώ αν πάμε. Ελπίζω να μην τον προκάλεσα εγώ, βέβαια. Θα ηρεμήσουμε. Τα Ρίχτερ χτύπησαν παντού. Ταρακούνησαν τους πάντες. Ούτε όσοι έπαιρναν μέρος στο συνέδριο για την επιχειρηματική συνεργασία στα Βαλκάνια γλίτωσαν. Την ώρα εκείνη μιλούσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Γιώργος Ρωμαίος. Ώρα 3 και 16 πρώτα λεπτά. Τα μηχανήματα του Εργαστηρίου Γεωφυσικής καταγράφουν ισχυρή σεισμική δόνηση. Στις 15 και 16 έγινε σεισμός 4,7 σε απόσταση 18 χιλιόμετρο βορειοδυτικά από τη Θεσσαλονίκη. Η δόνηση με επίκεντρο τη Νέα Μεσήμβρια γίνεται αισθητή εκτός από τη Θεσσαλονίκη και στους νομούς Πέλλας, Πιερίας, Ημαθίας, Κιλικής και Χαλκιδικής. Το εστιακό βαθμισμό είναι μικρότερο της τάξης των 5 μέχρι 10 χιλιόμετρων. Ο σεισμός προκάλεσε αναστάτωση στην πόλη. Αμέσως εκενώθηκαν. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ολυμπιακής Αεροπορίας θα γίνει γνωστό μέσα στην εβδομάδα. Σήμερα ο Υπουργός Μεταφορών, Θανάσιος Τσούρας, αναμένεται να γνωστοποιήσει. Για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Κύπρο. Οι περισσότεροι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών μελών τόνισαν ότι δεν δέχονται καμία δέσμευση της Ένωσης για την ελληνική κλωστοϊ φαντουργία, ενώ απέκλεισαν να μην υπάρχει στη συμφωνία της Θελωνιακής Ένωσης με την Τουρκία δήλωση για τη χρηματοδοτική ενίσχυση με συγκεκριμένα ποσά.
Σύμφωνα με διπλωματικούς κύκλους, οι εταίροι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους από την αντίδραση της Αθήνας στο σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Υπουργών και ορισμένοι άφησαν υπαιγμούς ότι αυτή υπαγορεύεται από σκοπιμότητες της εσωτερικής πολιτικής ζωής και αμφισβήτησαν την πολιτική βούληση της Ελλάδος να προωθηθούν οι σχέσεις της Τουρκίας με την κοινότητα. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το πρωί, από όλες τις πτέρυγες, ασκήθηκε κριτική στο Συμβούλιο Υπουργών και την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να προωθήσουν την τελωνιακή ένωση με την Τουρκία, καθώς η Άγκυρα δεν έχει επιδείξει πρόοδο στα ανθρώπινα δικαιώματα και βρίσκεται σε αδιέξοδο το πρόβλημα της Κύπρου. Στην ομιλία του, ο Προεδρεύων του Συμβουλίου Υπουργών, ο Γάλλος Υφυπουργός κ. Λαμασούρ, τόνισε ότι υπάρχει κατανόηση στις ελληνικές θέσεις για την Τουρκία, επέριψε ευθύνες στην Άγκυρα για το αδιέξοδο των συνομιλιών στο Κυπριακό και γι' αυτό το λόγο, όπως είπε, η Γαλλική Προεδρία αντιλαμβάνεται τη διασύνδεση που κάνει η Ελλάδα στα θέματα της Κύπρου και της Τουρκίας. Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Άγκυρα και το αδιέξοδο στο Κυπριακό υποχρέωσε τους Έλληνες ευρωβουλευτές να ζητήσουν να μην προωθηθεί η τελωνιακή ένωση με την Τουρκία. Και το πρόβλημα της Κύπρου δεν είναι αν και πότε θα αρχίσουν, αμέσως τελειώνω κύριε Πρόεδρε, διαπραγματεύσεις για ένταξη. Είναι θέμα κατοχής. Και μην πάτε μέσω τέτοιων προσχημάτων να φτάσετε και σε κάποια ένταξη της Κύπρου που να υποκρύπτει την επισημοποίηση του καθεστώτος της διχοτόμησης. Γι' αυτό και η ομάδα μας ζητεί την αναστολή των σχετικών διαπραγματεύσεων, ζητεί το πάγωμα, τη συνέχιση του παγώματος του σχετικού χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου, όσο συνεχίζεται το καθεστώς κατοχής στην Κύπρο και όσο τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία παραμένουν ανύπαρκτα. Να φανεί σαφώς ότι συνεργασία, οποιαδήποτε συνεργασία της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαρτάται απολύτως από την δέσμευσή της για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην Κύπρο και στην ίδια της τη χώρα και απέναντι των πολιτών της. Κάτω από τις συνθήκες αυτές και εφόσον η Τουρκία δεν προβαίνει σε αλλαγή της στάσης της, είναι δύσκολο κύριε Πρόεδρε να δω πως είναι δυνατόν να προωθηθεί η τελωνιακή ένωση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, Κώστας Κέκης. Πριν γίνει γνωστή η απόφαση του Κορεπέρο, αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης, μιλώντας στη Βουλή, επεσήμανε τα ωφέλη που προκύπτουν για το Κυπριακό από την καταρχήν συμφωνία των Βρυξελών και έδωσε διευκρινήσεις για τη διατύπωση που αφορά την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Κύπρου. Με την καταρχήν συμφωνία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι των Βρυξελών, το Κυπριακό βγαίνει κυριολεκτικά από ένα τέλμα στο οποίο ήταν καταδικασμένο 20 και πλέον χρόνια. Αυτό το γνωρίζει ο κάθε Έλληνας. Αποκτά άλλην προοπτική, άλλην διάσταση και άλλον ορίζοντα. Η διατύπωση είναι ο διάλογος μπορεί να αρχίσει μετά από τους 6 μήνες που θα περατωθεί η διακυβερνητική ένωση. Σας μεταφέρω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την απόλυτον διαβεβαίωση. Είναι διπλωματική έκφραση που σημαίνει απόλυτον ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Παρά τα αυτά, για να λείψει κάθε δυνατότητα μεταξύ μας οποιονδήποτε διαφωνιών, το σημείο αυτό περιελήφθη ως ένα από τα κυρίαρχα ιστιοέγγραφων που έκανε ο Πρωθυπουργός της χώρας για να μεταφέρει το όλον θέμα στο επίπεδο των Πρωθυπουργών. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της συνεδρίασης των μονίμων αντιπροσώπων στις Βρυξέλλες, ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Μαγκίνας ανέφερε ότι επισημαίνει Ελλάδα και Βαλκάνια επιχειρηματική συνεργασία που συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στη Θεσσαλονίκη. Αγαπητοί μου, εξωτερική πολιτική, δεν πρέπει μονάχα να συμβολήσει με διαπολύσει μας και κάνουν οι γειτονές σου. Είναι να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν συνέχεια και συνέπεια. Η κυρία Παπανδρέου διαπίστωσε ολιγορία στην ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδος και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί το αγκάθιτο σκοπείο ως πρόσχημα για τη μη ανάληψη πρωτοβουλειών για την ανάπτυξη. Το σοβαρό ζήτημα νομίζω ότι πρέπει να είναι μία έκκληση του Πρωθυπουργού για την έναρξη διαπραγματεύσεων. Να κληθεί ο κύριος Τομπουρκόφσκι να συναντήσει τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού επιθυμεί. Χωρίς ημερήσια διάταξη, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Για μία συζήτηση περί των συζητήσεων, αυτό που λέγεται στη διεθνή διπλωματική γλώσσα talks about talks. Συζητήσεις χάρη των συζητήσεων. Και όσο καιρό θα κρατάει αυτή η διαδικασία, να ανασταλεί το εμπάργκο. Κατά τη γνώμη μου, μακροχρονίως
πρέπει να ακολουθήσουμε στρατηγική που θα οδηγεί στην άρση της αντιπαλότητας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Είναι ανάγκη να δεχτούμε την εξής αλήθεια, ότι μία ευρωπαϊκή Τουρκία, βαθύτερα ενσωματωμένη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και σχέσεις, είναι καλύτερος και ο λιγότερο απειλητικός γείτονας. Οι Υπουργοί Πολιτισμού και Επικοινωνίας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στη μεταρρύθμιση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα Media. Τα 15 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν σήμερα στην πόλη Μποχντού στα πλαίσια του άτυπου Συμβουλίου Πολιτισμού και Οπτικοακουστικών. Παρούσα ήταν και η Ελλάδα, την οποία εκπροσώπησαν ο Υπουργός Τύπου Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Υπουργός Πολιτισμού Θάνος Μικρούτσικος. Οι 15 συζήτησαν μεταξύ άλλων την ενδεχόμενη τροποποίηση της οδηγίας τηλεόρασης χωρίς σύνορα και συμφώνησαν για την προώθηση και την ανανέωση του προγράμματος Media, το οποίο θα κοστίσει περισσότερο από 400 εκατομμύρια ευρώ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Τύπος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος αποσαφήνισε τις ελληνικές θέσεις για τα θέματα αυτά. Εμείς λοιπόν μένουμε στις αρχές που διέπουν την οδηγία, δηλαδή είμαστε υπέρ των ποσοστώσεων για τα ευρωπαϊκά έργα, είμαστε υπέρ των καώνων για τις διαφημίσεις, τις χορηγίες, τους ανηλίκους, το δικαίωμα απάντησης. Δεχόμαστε τροποποιήσεις στο πλαίσιο αυτό. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια έντονη αντίθεση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών γύρω από τα ζητήματα αυτά. Και πλέον προτείναμε οι Υπουργοί των Μέσων Ενημέρωσης να είναι σε συνεργασία με τους Υπουργούς Εσωτερικής Αγοράς για ένα άλλο σχέδιο οδηγίας, πολύ σημαντικό, αυτό που αφορά την απαγόρευση των συγκεντρώσεων και την διασφάλιση της πολυφωνίας στα μέσα ενημέρωσης. Η ρωσική βιομηχανία βρίσκεται μεν σε κρίση τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις, όπως το εργοστάσιο υψηλής τεχνολογίας και παραγωγής ραντάρ Λιονόζοβο, το οποίο αυξάνει την παραγωγή του. Θα πάρει μάλιστα μέρος σε ελληνικό διαγωνισμό για τον εφοδιασμό 4 ελληνικών αεροδρομίων με ραντάρ ελέγχου πτήσεων. Στις μέρες μας, δημοσιογραφική επίσκεψη σε ρωσικό εργοστάσιο σημαίνει συνήθως την παρουσίαση μιας εικόνας αποσύνθεσης που δίνει η ευρισκόμενη σε βαθιά κρίση η ρωσική βιομηχανική παραγωγή. Το εργοστάσιο υψηλής τεχνολογίας και παραγωγής ραντάρ Λιονόζοβο αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Наш завод не является типичным представителем российской промышленности. Το εργοστάσιο μας δεν είναι τυπικός εκπρόσωπος της ρωσικής βιομηχανίας, γιατί δεν έχουμε πτώση παραγωγής που χαρακτηρίζει πολλές επιχειρήσεις του στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματος, λέει ο αρχιμηχανικός του εργοστασίου Βίκτορ Τύχη. Παρά τη δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα, στα τρία τελευταία χρόνια εμείς συνεχίζουμε να διευρύνουμε τα μεγέθη της παραγωγής μας. Αυτό γίνεται προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, στραφήκαμε στην παραγωγή συστημάτων ραντάρ για τη διεύθυνση των πτήσεων της πολιτικής αεροπορίας. Και δεύτερο, δυναμώσαμε τη δουλειά μας στον τομέα του μάρκετινγκ. Παίρνουμε μέρος, ως γνωστό, σε ελληνικό διαγωνισμό για τον εφοδιασμό 4 ελληνικών αεροδρομίων με ραντάρ ελέγχου των πτήσεων, των αεροδρομίων της Θεσσαλονίκης, της Ρόδου, της Κέρκυρας και του Ηρακλείου Κρήτης. Η σταθερότητα της παραγωγής μας σήμερα δίνει εγγυήσεις για τη συνεργασία μας στο μέλλον. Τα συστήματα που προτείνουμε είναι πλήρως αυτοματοποιημένα και πληρούν τους όρους της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας ICAO. Έτσι εγγυώνται την πλήρη ασφάλεια των πτήσεων. Στο χώρο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης επανδρώσαμε με ραντάρ 2.000 διαφορετικά αεροδρόμια, καθώς και αεροδρόμια 47 άλλων χωρών. Θεωρώ ότι από τεχνικής πλευράς τα προϊόντα μας δεν είναι κατώτερα από τα ανάλογα συστήματα γνωστών συγκροτημάτων στην Ευρώπη, όπως η Thomson και η Allenie. Από οικονομικής πλευράς τα δικά μας συστήματα ραντάρ τα δίνουμε πιο φθηνά, όχι γιατί είναι κατώτερα, αλλά το σημερινό επίπεδο μισθών και αγοράς πρώτων υλών στη Ρωσία προς το παρόν εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από το ευρωπαϊκό. Τα ρωσικά ραντάρ, με εμπειρία εφαρμογής δεκάδων χρόνων σε εκατοντάδες αεροδρόμια όχι μόνο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης αλλά και στις 47 χώρες του κόσμου, μπορούν να δίνουν την εγγύηση της ασφάλειας στα 4 πιο τουριστικά αεροδρόμια της χώρας μας. Στην Τσετσενία, η κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε μόλις χθες από τις εμπόλεμες πλευρές φαίνεται ότι δεν άντεξε ούτε 24 ώρες.
Ρώσοι και Τσετσένοι αντάλλαξαν σήμερα πυρά μέσα και γύρω από τον Γκρόζνη, παραβιάζοντας την Εκεχηρία. Απεσιοδοξία για το μέλλον της κατάπαυσης του πυρός εξέφρασαν τόσο οι διοικητές του ρωσικού στρατού όσο και ξένοι διπλωμάτες. Ο στρατηγός Λεβ Ραχλίν, που διοικεί το σώμα στρατού στον Γκρόζνη, αναγνώρισε σήμερα ότι υπεύθυνοι για τις αρχικές ήττες των Ρώσων είναι οι πολιτικοί, που έχουν μειώσει στο ελάχιστο τα στρατιωτικά κονδύλια. Όπως τόνισε, με τα 50 δολάρια το μήνα που παίρνουν οι στρατιώτες, μόνο μεθύστακες θα δέχονταν να υπηρετήσουν. Δραματική παραμένει η κατάσταση των κατοίκων του Μπίχατς, όπου συνεχίζονται οι συγκρούσεις. Την ίδια ώρα, οι Σέρβοι της Κροατίας δηλώνουν ότι η Σερβία τους έχει εγγυηθεί τη στρατιωτική υποστήριξή της σε περίπτωση νέου πολέμου με την κροατική κυβέρνηση. Εκπρόσωποι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσαν σήμερα ότι χιλιάδες άνθρωποι στον Μπίχατς θα πεθάνουν από ασιτεία. Οι Σέρβοι της Κροατίας επέτρεψαν σε 20 φορτηγά του ΟΗΕ που μεταφέρουν 96 τόνους τρόφιμα και φάρμακα να αναχωρήσουν αύριο από το Ζάγκρεπ για τον Μπίχατς. Αυτό δήλωσε εκπρόσωπος της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Στην πόλη διεξάγονται σφοδρές συγκρούσεις τον τελευταίο καιρό, παρόλο που έχει χαρακτηριστεί ασφαλή ζώνη από τον ΟΗΕ. Στο Βελιγράδιο, ο ηγέτης των Σέρβων της Κράινας, Μίλαν Μάρτιτς, ανακοίνωσε πως επιθυμεί να παραμείνουν οικιανόκρανοι στην περιοχή ακόμη και μετά το Μάρτιο. Διαφορετικά θα είναι ορατός ο κίνδυνος να επεκταθεί ο πόλεμος σε ολόκληρη την Κροατία. Ότι η Ελλάδα έχει δίκαιο και δικαίωμα να επιχειρεί βελτίωση της απόφασης. Αρνητικά είναι στο μεταξύ τα μηνύματα από τη Νέα Υόρκη σε ό,τι αφορά τη συζήτηση του Κυπριακού στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Τις αντιρρήσεις του για τη χρησιμότητα της συζήτησης εξέφρασε στον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου Αλέκο Μιχαηλίδη ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Μπούτρος Γκάλι σε χθεσινή βραδινή συνάντησή τους. Ο κ. Γκάλι φαίνεται να ανησυχεί για τις τουρκικές αντιδράσεις σε περίπτωση συζήτησης και συμβούλευσε την ελληνοκυπριακή πλευρά να επικεντρώσει τις προσπάθειες της στην Αμερικανική Πρωτοβουλία και στις ενέργειες προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα αναστάτωση προκάλεσε στις φυλακές Κορυδαλλού η αντίθεση όλων ανεξαιρέτως των παραγωγικών τάξεων και πάνω απ' όλα στις ανάγκες των καιρών. Με αυτή την απόφαση το ΠΑΣΟΚ ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην ευρύτατη λαϊκή απέτηση για εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας